Όχι μόνο το χρυσάφι της Κρήτης που είναι το ελαιόλαδο, τα κρασιά, τα τυριά, τα παξιμάδια ή τα βότανα, αλλά ακόμη και τα χόρτα της Κρήτης γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό, στη βάση μιας εξαγωγικής διαδικασίας που επιχειρείται να ενισχυθεί. Υπάρχει και εισαγωγέας, ο οποίος μου είπε ότι αναγκάστηκε και έβαλε καταψύκτες μέσα στο ντελικατέσεν του, γιατί οι Γερμανοί πελάτες του του ζητούσαν άγρια χόρτα από τη Γερμανία και τα εισήγαγε για αυτό το σκοπό. Όλα είναι γνωστά. Το θέμα είναι να βρούμε τις κατάλληλες διεξόδους έτσι ώστε να μπορούν να τα βρίσκουν σε πολλά μέρη. Δημοσιογράφοι, bloggers και επιχειρηματίες από τη Γερμανία βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη στο πλαίσιο προγράμματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας, που υλοποιείται με στόχο την ενδυνάμωση της εικόνας των κριτικών προϊόντων μέσα και από B2B συναντήσεις με παραγωγούς και τοπικούς επιχειρηματίες, σε συνδυασμό με τη φιλοξενία, τις δοκιμές προϊόντων, αλλά και την ολοκληρωμένη εμπειρία της επίσκεψης, με επαφές τόσο με την ιστορία όσο και τον πολιτισμό του νησιού. Έχουμε κάνει βήματα σε σχέση με τα προϊόντα μας, την ποιότητα, τυποποιούμε προϊόντα με προδιαγραφές και είναι ικανά να κατακτήσουν την εγχώρια και διεθνή αγορά. Και προτρέπουμε τους Γερμανούς φίλους μας να τα επιλέξουν και να κάνουν εμπορικές συμφωνίες με τους παραγωγούς μας. Για ένα δυνατό μπραντ που μπορεί να κατακτήσει ποιοτικές αγορές του εξωτερικού, έκαναν λόγο οι συμμετέχοντες, οι οποίοι τόνισαν ότι τα εκατομμύρια των επισκεπτών του νησιού, επιστρέφοντας στον τόπο τους, αναζητούν κριτικά προϊόντα τα οποία τα θέτουν στην κορυφή της πυραμίδας για την πιο προσεγμένη και ισορροπημένη διατροφή, που ευρέως είναι γνωστό πως είναι η Μεσογειακή. Πιστεύω ότι το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι η Κρήτη από μόνη της είναι ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα στο τουριστικό κομμάτι. Η Ευρώπη, η Γερμανία αγαπάει η Κρήτη. Θα πρέπει όλοι μαζί και οι τοπικοί παράγοντες εδώ και η παραγωγή και ο εμπορικός κόσμος και το τουριστικό κομμάτι να το συνδέσει με την συμμετοχή τη δική μας και να το κάνουμε πιο δυνατό ακόμη. Η αποστολή οργανώθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο του Ντίσελντορφ και ήταν η τέταρτη φορά που Γερμανοί επισκέπτονται την Κρήτη, απολαμβάνοντας γευσηγνωσία ελαιολάδου, δοκιμάζοντας τοπικές συνταγές, κρητική φιλοξενία, κάνοντας ταυτόχρονα επίσκεψη και στην Γνωσό. Να πάνε στοχευμένα, να βρεθούν τα κατάλληλα κανάλια και να φέρουμε σε επαφή τους παραγωγούς μας με τους ενδυνάμει αγοραστές, προκειμένου να γίνουν οι εμπορικές συμφωνίες που θέλουμε.